2010-2014, οικονομική κρίση, σταθερά τα τέλη. 2014-2019, η Ελλάδα χόρευε στους ρυθμούς των μνημονίων και των μνημονιακών δεσμεύσεων. Μία Ελλάδα η οποία αναστέναζε οικονομικά, μία εθνική οικονομία που είχε καταρρεύσει. Μοναδική εξαίρεση σε αυτή την προσλαμβάνουσα, ο τότε Δήμος της ΚΟ, ο οποίος αποφάσισε μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης να αυξήσει 3 συνεχόμενες χρονιές τα δημοτικά τέλη, σχεδόν διπλασιάζοντάς τα. Δεν θα μπω στον πειρασμό να διαβάσω τι έλεγε τότε το 2017 η επικεφαλής της παράταξης Όραμα και Δράση, απευθυνόμενη στην τότε Δημοτική Αρχή. Αυτή ήταν η πολιτική της προηγούμενης περίοδου, μέσα, επαναλαμβάνω, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης. Έρχεται αυτή η Δημοτική Αρχή. Πήραμε μία απόφαση και λέμε 8% μείωση. Ψήφισε η αντιπολίτευση. Η μέχρι τότε Δημοτική Αρχή δεν το ψήφισε. Μπαίνουμε στην καρδιά της πανδημίας και ερχόμαστε μοναδικός Δήμος σε όλη την Ελλάδα και λέμε 50% μείωση στις οικιακές καταναλώσεις και 20% στις επιχειρήσεις. Έρχεται η αντιπολίτευση λοιπόν και κάνοντας μια δημιουργική λογιστική λέει γιατί δεν πάτε να κάνετε αυτό που έκανε ο Μπακογιάννης. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε ο Μπακογιάννης και εσείς υιοθετείτε. Μπακογιάννης, την περίοδο προπανδημίας, σταθερά τα τέλη. Την περίοδο μέσα στην πανδημία, σταθερά τα τέλη. 2022 λέει 5% μείωση. Εμείς τι έχουμε κάνει, 8 και 50, 58. Τι μας ζητάει η αντιπολίτευση, υποχωρήστε και πηγαίνετε στη λογική Μπακογιάννη. Άρα λοιπόν τι μας λέει, ελάτε να κάνετε αύξηση των τελών 53% για να πάτε στο επίπεδο της μείωσης του 5% που δειλά-δειλά έκανε ο κύριος Μπακογιάννης. Αυτή είναι η δημιουργική λογιστική των ανθρώπων που διπλασίασαν τα τέλη όταν ασκούσαν διοίκηση σε αυτόν τον τόπο. 2017. Δόθηκε τότε μια ιστορική ευκαιρία ο Δήμος της ΚΟ να αποκτήσει μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα. Ήταν η περιβόητη προκήρυξη 3K. Ήταν η μόνη προκήρυξη που έλεγε θα προσλάβετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Τότε λοιπόν η υπηρεσία καθαριότητας έκανε μία πρόταση. Και την ίδια περίοδο η Δημοτική Αρχή η οποία πελαγοδρομούσε στο αν θα πρέπει να κάνει ιδιωτικοποίηση, αν θα πρέπει να την δώσει όλη, αν θα πρέπει να δώσει μισή, δεν ήξερε τι να κάνει, φοβόταν να το πει, φοβόταν να το συζητήσει, δεν πήρε τη γενναία απόφαση. Είναι μέγιστο ψεύδος να λέει και να ακούγεται εδώ μέσα ότι η οικονομική υπηρεσία του είπε τότε ότι πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. Το αυτονόητο είναι ότι πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Εγώ θα αποφασίσω όμως πολιτικά πώς θα τον ισοσκελίσω. Θα κάνω επενδύσεις, θα κάνω προσλήψεις, τι θα κάνω. Όταν λοιπόν σου δίνει ο νόμος τη δυνατότητα Δήμε της ΚΟ να παίρνει 75 ανθρώπους στο τέλος Αυγούστου για 8 μήνες, αυτοί οι 75 κοστίζουν ένα αλφα ποσό. Εάν αυτούς τους κάνεις 50 για 12 μήνες, αυτό το ποσό θα είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός στα ανταποδοτικά τέλη. Μία πράξη είναι που υπακούει σε πολιτική βούληση που δεν υπήρχε τότε, που εάν έπαιρναν 50 ανθρώπους αντί των 75 για 8 μήνες και τους πλήρωναν 12 μήνες, απλή πράξη που την κάνει και το παιδί της πρώτης δημοτικού, ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός, θα μπορούσε λοιπόν ο Δήμος να έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του συν 50 εργαζόμενους για να έρθουμε εμείς το 2019 και εντεύθεν και να πούμε τι υπολείπεται να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε απορριμματοφόρα. Να πάρουμε απορριμματοφόρα. Πήραμε 4. Πού είναι οι εργαζόμενοι να υποστηρίξουν αυτά τα νέα απορριμματοφόρα, τα οποία τι έκαναν κιόλας, δεν πρόσθεσαν στο στόλο, αφαιρέσαμε τα παλιά στα οποία έτρεχαν τα ζουμιά και γνωρίζαμε, αναγνωρίζαμε τα δρομολόγια τους λόγω της παλαιότητάς τους, τα βάλαμε στην άκρη και βάλαμε τα καινούρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν έχεις λιγότερα από 10 απορριμματοφόρα στην διάθεσή σου
και δεν έχεις εργαζόμενους για να βάλεις πίσω από τα απορριμματοφόρα, για να παρέχεις υπηρεσίες στοιχειώδης, όχι ποιότητας, στους συμπατριώτες μας οι οποίοι πληρώνουν αγόγγιστα και πλήρωναν αγόγγιστα, τότε κάτι πρέπει να κάνεις. Όταν δεν σου επιτρέπει το κράτος, γιατί η προηγούμενη δημοτική αρχή απαγόρεψε και απέτρεψε να γίνουν προσλήψεις τότε που, μόνο που μπορούσαμε, και τώρα δεν μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε ούτε έναν, όταν αντίθετα έχουμε και ανθρώπους που πάνε στην συνταξιοδότηση και έχουμε μείωση 70 ανθρώπων στο δυναμικό του Δήμου από το 2012, τότε είσαι υπόλογος και υπεύθυνος απέναντι στους συμπολίτες σου. Και τι λες, υποστηρίζεις την υπηρεσία καθαριότητας με υπηρεσία από ιδιώτες. Λένε, μα υπήρχε ένα πλεώνασμα στην καθαριότητα. Τι το κάνατε. Να πούμε λοιπόν πώς δημιουργήθηκε αυτό το πλεώνασμα τότε, όχι από εμάς. Είχαν κάποια έσοδα. Είχαν και κάποια έξοδα. Δεν κατάφερναν να κάνουν έξοδα, δηλαδή δεν κατάφερναν να κάνουν επενδύσεις. Πώς θα προέκυπταν οι επενδύσεις? Ναι, απορριμματοφόρα, προσλήψεις κλπ. Δεν τα έκαναν. Έβαζαν κάθε χρόνο λοιπόν στο ταμείο κάποια χρήματα. Μαζεύτηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ. Ερχόμαστε εμείς. Βλέπουμε ότι δεν δυνάμεθα να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις εν μία ανοιχτή. Τις κάνουμε σταδιακά, γιατί είναι οι διαγωνισμοί, είναι οι ιδιαιτερότητες τέτοιες που δεν μπορείς να τα προφύσεις αυτά τα χρήματα. Τι θα τα κάνεις όμως? Θα τα αφήσεις ως απόθεμα να έρχεσαι να λες αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη περίοδο? Κοιτάξτε πόσα έχω και δεν είχαν μία λάμπα να αλλάξουν. Και μια και μου λέτε λοιπόν για τις λάμπες, να σας πω ότι ο τελευταίος διαγωνισμός που κάνατε για τις λάμπες ήταν το 2015. Δυστυχώς. 2023. Τα τέλη θα παραμείνουν ουσιαστικά σταθερά, μειούμενα τα προηγούμενα χρόνια κατά 50%, για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ένα πράγμα με κάνει περήφανο εμένα και τους συνεργάτες μου, μας κάνει υπερήφανος, ότι στα 3 χρόνια της θητείας μας καταφέραμε να επιβάλλουμε την ηρεμία και την ομοψυχία στην κοινωνία. Αυτός είναι ο στρατηγικός μας στόχος, με αυτόν θα κινηθούμε μέχρι την λήξη αυτής της δημοτικής περίοδου και αυτή θα είναι η σημαία μας και η προτεραιότητά μας και τη νέα δημοτική περίοδο 2023-2028.